πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Σήμερα εμφανίστηκε στο γήπεδο καλύτερη από εμάς. Έπαιξε το παιχνίδι της όπως ακριβώς ήθελε να γίνει. Εμείς γνωρίζαμε την δυναμικότητα του Ολυμπιακού. Ήρθαμε στο γήπεδο να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δυστυχώς αυτή ήταν η έκβαση του παιχνιδιού. Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι τώρα απέναντι στον Ποδοσό. Με το νέο έτος. Συνεχίζουμε στους στόχους μας. Παίζαμε ένα ημιτελικό σήμερα. Δεν θέλουμε ποτέ να υποτιμάμε κανένα αντίπαλο. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους. Αυτό κάναμε και σήμερα. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό πολύ δυνατά. Δεν θέλαμε να δώσουμε κανένα δικαίωμα στην καβάλα. Θέλαμε να κάνουμε και μία, μπορούμε να πούμε και πρόβα τζενεράλη για την Ευρωλίγκα που ξεκινάει. Ήμασταν αρκετά σοβαροί, κάναμε κάποια λάθη, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω ότι στο τέλος δείξαμε αυτά που μπορούμε και δώσαμε και αρκετό θέαμα στον κόσμο που ήρθε σήμερα. Μέσω του παιχνιδιού του σημερινού, εμείς έπρεπε να πάμε στο τελικό, ο οποίος είναι ένας στόχος της ομάδας, ο δεύτερος χρονολογικά στη χρονιά. Ο πρώτος ήταν να μπούμε στο top 16. Φυσικά μας ενδιαφέρει ο τίτλος του κυπέλου. Στο παιχνίδι παρουσιαστήκαμε αρκετά σοβαροί για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό φαίνεται και από το να ρίξετε μια ματιά στη διαφορά στα rebounds και τις τελικές πάσες. Θα δείτε ότι αντιμετωπίσαμε αρκετά σοβαρά το παιχνίδι. Βέβαια, επειδή πήγε 30 πόντους από το ημίχρονο, μετά θα έλεγα ότι χάθηκε το κίνητρο στην ομάδα μας. Κάναμε μια συντήρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Ταυτόχρονα τα παιδιά της Καβάλας, οι πιο νέοι παίκτες, είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις δυνατότητές τους. Νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει σε αρκετούς από αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν, τελειώνοντας, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να σχολιάσει κανείς από αυτό το παιχνίδι, να πω καλή τύχη στον κότς και στην Καβάλα στους στόχους τους και χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω ότι δεν χωράει ανάλυση του παιχνιδιού, γιατί η διαφορά είναι τεράστια. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα για το παιχνίδι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εμείς η ομάδα μου αυτή τη στιγμή μετά τη διακοπή που έχουμε δώσει και την άδεια, αυτό που μας πέτυχε ότι πρέπει να συνταχτούμε, όπως έχω πει και στο παρελθόν, να κάνουμε τις προσθήκες δύο παιχτών ακόμα και να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε το στόχο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα για μας και δεν πρέπει να επαναπαυτούμε ότι κάναμε δύο νίκες στο πρωτάθλημα με τον ΚΑΟ και τον Περιστέρι. Έχει πάρα πολύ δρόμο και σαν ομάδα χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά μέσα στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στον Γιώργο συγκεκριμένα. Εύχομαι καλή συνέχεια στην Ευρωλίγκα και καλή επιτυχία στο κύπελο. Η σκόρ έτσι είναι. Ένα παιχνίδι θα βάλουν, ένα θα βάλουν. Το θέμα είναι ο Γκράντι μόνο. Γιατί εσύ είδατε μόνο τον Γκράντι να είναι κακό σήμερα. Πολύ καλή. Απλά εντάξει. Απλώς παίζαμε, πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που είπα στα παιδιά από την πρώτη στιγμή, παίζουμε σίγουρα με ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τα περισσότερα παιδιά είναι άπειρα, δεν έχουν εμπειρίες. Το είδαμε και από τον τρόπο παιχνιδιού τους ότι φοβηθήκαν μέσα στο παιχνίδι, γι' αυτό και είχαμε πάρα πολλά άστοχα σουτ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε στον Γκράντι. Ο Γκράντι έτσι είναι. Μπορεί σε αυτό το παιχνίδι να έχασε 9 σουτ, στο άλλο παιχνίδι να βάλει 9 και να κερδίσει ομάδα. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον Γκράντι. Σα είπα του είπα στο δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει να πάρει προσπάθειες και να παίξει το παιχνίδι του.